Θέλω μονάχα να υπενθυμίσω εκ νέου την κάθετη, τη ριζική, την επί της αρχής δηλαδή, διαφωνία του κόμματός μας με το βασικό περιεχόμενο του νομοσχεδίου, με το λόμπινγκ, για δύο εξαιρετικά απλούς λόγους. Ούτε τα λαϊκά στρώματα πρόκειται σε τίποτα να ωφεληθούν από την θεσμοθέτησή του, μα ούτε και η διαφθορά να παταχθεί ή έστω να περιοριστεί. Αυτό λέει η διεθνής πείρα από τις χώρες όπου εδώ και δεκαετίες εφαρμόζεται. Εκτός όμως αυτών, θεωρούμε ότι είναι μάλλον το να επιχειρεί κανείς να θέσει κανόνες στην καπιταλιστική ζούγκλα, σε οποιαδήποτε ζούγκλα, ζούγκλα και κανόνες είναι πράγματα αντίθετα, το να επιχειρεί λοιπόν κανείς να θέσει κανόνες στην καπιταλιστική ζούγκλα, εκτός από ανώφελο, είναι και επικίνδυνο. Σκεφτείτε μονάχα τον κανόνα να τεθεί ο κανόνας της φυτοφαγίας στις τίγρεις και να περιμένουν τα υπόλοιπα ζώα, τα υπόλοιπα ζωντανά στη ζούγκλα αυτός να τηρηθεί. Ας μείνω σε αυτά. Δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου στο δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου και εδώ οφείλουμε να πούμε ότι δεν επιθυμούμε να αντιταχθούμε στεναρά, εν πάση περιπτώσει, στις διατάξεις αυτού του μέρους σχετικά με την παροχή δώρων στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ή στην πρόεδρο και τα μέλη της κυβέρνησης. Θα τοποθετηθούμε με το παρόν. Αλλά δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε, κύριε Υπουργέ, ότι και αυτό το τμήμα του νομοσχεδίου αντικειμενικά στοχεύει στον εξοραϊσμό της εικόνας, της λειτουργίας του αστικού κράτους στα μάτια των λαϊκών στρωμάτων. Την εκτίμησή μας αυτή δεν την ενισχύει και το γεγονός ότι, όπως προκύπτει από το νομοσχέδιο, εκτός αν μας διέφυγε κάτι, ουδής ουσιαστικός έλεγχος προβλέπεται και ουδεμία κύρωση προβλέπεται επίσης για την περίπτωση μη συμμόρφωσης στους κανόνες που τίθενται. Θέλω να πάω στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου που έχει ορισμένα, που έχει αρκετά άρθρα, άσχετα βεβαίως με το πρώτο ή το δεύτερο μέρος. Άρθρο 20, κινητικότητα και παρεκκλήσεις. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σύνθετο και σοβαρό ζήτημα και προβληματικό επιπλέον. Ο τρόπος τώρα με τον οποίο αξιοποιήθηκε η κινητικότητα, η διαδικασία της κινητικότητας από όλες τις κυβερνήσεις, επιβεβαιώνει στο ακέραιο αυτό που είπαμε από την πρώτη στιγμή ως ΚΚΕ, ότι δηλαδή η κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων χρησιμοποιήθηκε και μάλιστα χρησιμοποιήθηκε και ως εκεί που δεν έπρεπε, προκειμένου να υποκαταστήσει τις ελλείψεις προσωπικού σε διάφορους κρίσιμους τομείς του δημοσίου. Αντί λοιπόν για προσλήψεις, αντί για την πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών, επιλεγόταν κάθε φορά η κινητικότητα από υπηρεσία σε υπηρεσία και αυτό οδήγησε πολλές φορές στην ουσιαστική παράλυση αρκετών υπηρεσιών επειδή έχαναν το προσωπικό τους. Δηλαδή μπαλώναμε μια τρύπα και δημιουργούσαμε άλλες σε άλλες υπηρεσίες. Άρθρο 22. Χορηγείται δικαίωμα υπογραφής δημοσίων εγγράφων αρμοδιότητάς τους στους συμβασιούχους γεωτεχνικούς τους οκτάμινους, τους μέχρι οκτάμινους συμβασιούχους γεωτεχνικούς. Κάποιος θα το έλεγε, να ένα βήμα ρε παιδί μου, αναβάθμισης αυτών των εργαζομένων. Θεωρούμε όμως ότι πραγματική αναβάθμιση αυτών των εργαζομένων σημαίνει, είναι μάλλον, αποτελεί η μονιμοποίησή τους. Οπότε αυτομάτως αποκτούν και τη δυνατότητα και το δικαίωμα αυτής της υπογραφής. Άρα δεν είναι τίποτα παραπάνω από μια εμπέδωση και μια εμβάθυνση και μια παγίωση, θα έλεγε κανείς, των ελαστικών εργασιακών σχέσεων. Για το άρθρο 23 σε σχέση με τα ερευνητικά προγράμματα, δεν ξέρω, είναι ένα εξαιρετικά σύντομο άρθρο. Λέει ότι το άρθρο 93 του νόμου 4310 του 2014 εξακολουθεί να ισχύει. Τελεία. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπαίνει. Δηλαδή υπήρχε καμιά αμφιβολία ότι δεν εφαρμόζεται αυτό το άρθρο. Μας δημιουργεί ορισμένες απορίες. Βεβαίως. Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. Με την αδειά σας. Υπήρχε το εξής ζήτημα ερμηνευτικά το οποίο απασχόλησε και ήταν το εξής. Το κατά πόσον επειδή έχουμε μεταγενέστερη ψήφιση του νόμου για το ΑΣΕΠ, θεωρήθηκε ότι αυτός ο μεταγενέστερος νόμος ουσιαστικά καταργεί την προηγούμενη ειδική ρύθμιση. Και υπήρξε ένα ζήτημα αν επικρατεί ο μεταγενέστερος ή ο συγκεκριμένος ως ειδικότερος. Λύνουμε το θέμα.
και λέμε ότι επικρατεί ο συγκεκριμένος ο συμβικότερος. Λύεται λοιπόν η αμφιβολία. Υπήρχε μια νομική... Ωραία. Σε κάθε περίπτωση, για να μιλήσουμε τώρα για την ουσία βεβαίως αυτής της διάταξης, αυτό που κάνει το συγκεκριμένο άρθρο είναι ότι διατηρεί τις συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε ερευνητικά προγράμματα και αποκλείει βεβαίως τη δυνατότητα μετατροπής της σύμβασης σε αορίστου χρόνου, όπως θα ήθελαν και οι ίδιοι ερευνητές να έχουν μια ηρεμία στις εργασιακές τους σχέσεις προκειμένου να συγκεντρωθούν και να αφιερωθούν στο ερευνητικό τους έργο. Δηλαδή, με λίγα λόγια, προβλέπεται να συνεχίσει αυτό το απαράδεκτο καθεστώς της παράτασης των συμβάσεων, αλλά με ημερομηνία λήξης και διατηρεί βεβαίως τις ευέλικτες μορφές απασχόλησης, την κινητικότητα, το κυνήγι των χρηματοδοτήσεων και ούτω καθεξής. Άρθρο 25. Με το άρθρο αυτό μειώνεται ανοιχτά κατά 10% της προσλήψης στο δημόσιο των συμβασιούχων. Μήπως αυτό σημαίνει άραγε ότι αντίστοιχα αυξάνονται οι μόνιμες θέσεις στο δημόσιο? Κάθε άλλο. Στόχος είναι η μείωση του προσωπικού των δημόσιων υπηρεσιών και μάλιστα σε αυτές, ιδιαίτερα σε αυτές, οι οποίες έχουν και ένα κοινωνικό χαρακτήρα, προφανώς για να ανοίξει ακόμα περισσότερο, για να διευκολυνθεί ακόμα περισσότερο ο δρόμος των ιδιωτικοποιήσεων. Άρθρο 27. Για τους μουσικούς των Δήμων. Μέχρι τώρα εκκρεμούσε η εφαρμογή μιας διάταξης ενός νόμου, 4483, το 2017 ψηφίστηκε αυτός ο νόμος, με την οποία διάταξη και θα οριζόταν ένα πολύ συγκεκριμένο οργανόγραμμα οργανικών θέσεων μουσικών στα μουσικά σύνορα των Δήμων. Με το άρθρο 27, με αυτό που εισάγεται τώρα, αυτή η εκκρεμότητα της θετικής διάταξης, περιμέναν δηλαδή οι μουσικοί αυτοί, οι άνθρωποι αυτοί, κάτι καλό. Καταργείται λοιπόν αυτή η θετική εκκρεμότητα, η εκκρεμότητα μάλλον της θετικής διάταξης, και αυτό βεβαίως είναι μια εξαιρετικά αρνητική εξέλιξη για πάρα πολλούς εργαζόμενους μουσικούς. Θα το καταψηφίσουμε, είναι αυτονόητο. Για τις τροπολογίες τοποθετήθηκε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος. Μονάχα θα ήθελα να πω δύο λόγια για την 1061 με ειδικό αριθμό 106. Ξέρετε, στις εξετάσεις για την απόκτηση ιθαγένειας, ιδιαίτερα μάλιστα για τους μεγαλύτερους σε ηλικία και για τους ανάπηρους ανθρώπους, το ζήτημα δεν είναι ποιος θα είναι πρόεδρος της Επιτροπής Εξετάσεων, κύριε Υπουργέ. Το ζήτημα είναι οι ίδιες εξετάσεις, το περιεχόμενό τους, η τράπεζα θεμάτων, και το ζήτημα των εξετάσεων για την απόκτηση της ιθαγένειας και ιδιαίτερα οι γνώσεις που απαιτούνται, το περιεχόμενο με λίγα λόγια, οι ίδιες οι εξετάσεις έχουν έναν πολύ υψηλό βαθμό δυσκολίας. Δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να τα καταφέρουν να επιτύχουν και άνθρωποι που ζουν και γεννήθηκαν στη χώρα μας. Και αυτό βεβαίως έχει γεννήσει δικαιολογημένα πολλές αντιδράσεις. Έχουμε καταθέσει άλλωστε και σχετική ερώτηση, ότι είναι το ζήτημα σε ποιος θα εισπράττει τα παράβολα. Το ζήτημα είναι το ύψος των παραβόλων, το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλά. Και τέλος, είναι κάτι που αφορά άμεσα και το ίδιο το Υπουργείο. Μέχρι τώρα, τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, τελειώνω, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, σε 30 δευτερόλεπτα. Μέχρι τώρα λοιπόν, τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού των Δήμων τις εισηγούνταν μεν η Οικονομική Επιτροπή, αλλά κυριαρχικά αποφάσιζε για αυτές το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι και το κυρίαρχο όργανο του Δήμου. Σιγά σιγά και με την τροπολογία αυτή, το δεύτερο κομμάτι της τροπολογίας, γενικεύεται μια πρακτική όπου οι διάφορες αποφάσεις των επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου να υπερισχύουν και να είναι δεσμευτικές για το ίδιο το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρουμε τη δικαιολογία, έχει τρωθεί η κυβερνησιμότητα. Φοβάμαι ότι αυτό αρχίζει και γενικεύεται. Είναι μια επικίνδυνη τακτική, μια απαράδεκτη τακτική, γιατί υπονομεύει την ίδια την κυριαρχική θέση του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι βεβαίως και το κυρίαρχο όργανο σε κάθε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης.